Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πολύ γρήγορα περνάω καιρό, ε. Είδες τι γρήγορα που φύγαμε από το θέμα. Για να καταλάβουμε το bodybuilding για τα θέματα του... από τις αρρώσεις, τα θέματα που αντιμετωπίζει κανείς κάνοντας γυμναστική. Όλα τα προβλήματα που ανάφερα και έχω λύσει, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο, όχι από επιστημονικής πλευράς ή από πρακτικής πλευράς. Συγγνώμη. Αλλά εκείνο που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι ότι φτάσαμε στη γυμναστική. Και αυτό είναι το κύριο θέμα που σας απασχολεί, αν και δεν έπρεπε να σας απασχολεί αυτό το θέμα, όπως εγώ πει, πρέπει να σας απασχολούν τα άλλα. Αν τα έχεις κάνει όλα τα άλλα πρώτα, θυμάστε, μας λέγανε οι μανάδες μας, όταν είμαστε παιδιά, και ακόμα σας τώρα είναι ακόμα φαίνεται. Έβγαλε το γλυκό, ξέραμε ότι είχε γαλακτομπόρικο, λέγαμε γαλακτομπόρικο, γλυκό, λέει, όχι λέει. Φας πρώτο το φαΐ σου, και άμα φας το φαΐ σου και καθαρίσεις και αδειάσεις το πιάτο σου. Πρέπει να τα αδειάσεις το πιάτο, όχι να πας αλείψεις. Τότε θα φας και γλυκό, αλλιώς δεν έχει γλυκό. Και αναγκαζόμαστε και με το ζόρι πολλές φορές να φάμε το πιάτο μας, αν δεν πεινούσαμε, για να φάμε και το γλυκό. Το ίδιο είναι και εδώ. Το να πας, να πιάσεις τα βάρη και να μπεις στο γυμναστήριο και αρχίσεις να σφίγγεσαι, να πω τη λέξη, ένας βλάκας. Αυτό είσαι, τίποτα παραπάνω. Δεν έχεις καταλάβει τίποτα στη ζωή σου, δεν έχεις πετύχει τίποτα στη ζωή σου και ούτε θα πετύχεις τίποτα. Θα μου πεις, είναι γενικό αυτό. Σε γενικές γραμμές ναι, αλλά πάντα. Όταν μιλάμε, πάντα να υπάρχει μια εξαίρεση, ένα 1%, ένα χιλίς, ένα στο εκατομμύριο. Πάντα υπάρχει μια εξαίρεση που άλλος και τρώει σαλίκος και δεν γυμνάζεται και έχει κοιλιακούς και έχει και μπράτσα. Ποιοι είναι αυτοί? Θα μου πεις, μας δουλεύεις, δεν Νίκο? Να σου πω εγώ ποιοι είναι αυτοί. Οι μαύροι. Και όταν λέμε, όχι όλοι οι μαύροι πάλι. Οι περισσότεροι. Οι Φιτζίανοι, έχεις πάει στο Φίτζι. Έχεις πάει στη Νέα Ζηλανδία που έχω πάει εγώ πολλές φορές. Στη Νέα Ζηλανδία. Να δεις κάτι θερία, τα παπούτσια τους, αν δεν ξέρω, στην Ελλάδα λένε νομίζω 42 νούμερο είναι το αντρικό, άμα είναι 42 αυτή τη φορά είναι 52. Παπούτσι, μπαίνουν δύο πόδια τα δικά σου μέσα σε ένα παπούτσι τους. Τα κεφάλια τους είναι τρεις φορές τα δικά μας και τα μπράτσα τους είναι, τα ποντίκια τους είναι κάτι τρομακτικό. Τρικεφάλους όχι τεράστιους, αλλά ποντίκια κάτι πράγματα τέτοια βγαίνουν εκεί πέρα. Και δεν έχουν κάνει ποτέ τους γυμναστική, είναι η φυλή τους τέτοια. Λοιπόν, είπαμε, υπάρχουν και εξαιρέσεις πάντα. Δεν μπορούμε να το παίξουμε το πράγμα. Του μιλήσει αυτού νου τώρα, μια νούσα για αυτόν που ανέφερα τώρα. Θα πει τι μας κοροϊδεύετε, φίλε. Εγώ κοίτα πως είμαι και ούτε γυμναστική, ούτε ατσένα έχω ακούσει, ούτε τις δίαιτες που λέει άλλος γιαουρτάκι ή όχι. Όχι πρώτην, όχι κορτιζόν, όχι στερόιτς, όχι το ένα και το άλλο. Είναι just natural. Λοιπόν, τελείωσε αυτή η ιστορία. Έχουμε μιλήσει λοιπόν για ώμους, έχουμε μιλήσει για πλάτη. Δεν πιστεύω να προλάβουμε να μιλήσουμε για στήθος σήμερα. Γιατί έχω να κάνω αντρές που λένε οι ξένοι. Αυτό αντρές αμέτα. Να αναλύσω και να καθαρίσω ένα θέμα το οποίο το έχω αρχίσει πολλές φορές, το έχω μιλήσει αρκετές φορές, δεν το έχω τελειώσει ποτέ. Γιατί πολλές φορές τελειώνει το βίντεο. Και για να μην συνεχίσω και πρέπει να ενώσω τα δύο κομμάτια για να τα κολλήσω και να φάω άλλη μισή ώρα εκεί πέρα, το αφήνω να πάει και να το φτιάξω την άλλη εβδομάδα. Τώρα έχω ώρα. Και εάν δεν φτάσει η ώρα, που δεν θα φτάσει η ώρα για το στήθος, θέλω να σας πω αυτό γιατί είναι απαραίτητο. Είναι το θέμα που έχουμε ξαναμιλήσει, αλλά είπα θα το καθαρίσω τελείως. Και δεν θέλω ερωτήσεις πια για αυτό το θέμα. Το πόσες ασκήσεις και πόσα σετ και πόσα ρεπς, πόσες επαναλήψεις και πόσες φορές θα μπω στην κάθε άσκηση. Έχω πει πολλές φορές ότι για να μιλήσεις πρέπει να χωρίσεις σε μεγάλα body parts, μεγάλα σώμα και μικρό σώματα body parts, δηλαδή μικρά και μεγάλα. Το ποντίκι ας πούμε και το triceps λέγονται, υπάγονται στα μικρά. Όμως μπροστά πίσω πλάι υπάγεται στα μικρά. Εκείνο που υπάγεται στα μεγάλα σώματα, body parts, κομμάτια κρέατος θα λέγαμε, είναι η πλάτη και τα πόδια, είναι τα πιο μεγάλα. Άρα σε αυτά τα δύο κομμάτια θα δώσεις αν θέλεις, εάν θέλεις τίποτα υποχρεωτικό, να δώσεις μία άσκηση παραπάνω. Μία άσκηση παραπάνω. Αν θέλεις. Δεν είναι υποχρεωτικό. Αν είσαι κουρασμένος και αν περάσεις τα 45-50 λεπτά που έχω πει, σηκωφύγε. Πρέπει να τελειώσει οπωσδήποτε. Εάν νομίζεις ότι μπορείς να βάλεις πλάτη και ώμους σε μία μέρα να το κάνεις γυμναστική μαζί,
ή πλάτη και ποντίκια, που πολλές φορές το κάνω, κάντο. Αλλά αρκεί να μην βάλεις πολλές ασκήσεις, γιατί άμα βάλεις 4 ασκήσεις στην πλάτη και βάλεις και 3 ασκήσεις στα, και warm-ups και τέτοια στα μπράτσα, μετά θα σε πάει μία ώρα. Δεν θες να κάνεις τόσο πολύ, άρα κάνεις overtraining πάλι. Εγώ είμαι της σχολής των τριών ασκήσεων, τριών sets και 8 reps, αυτή τη σχολή. Αυτή τη σχολή, ποιοι ανήκουν σε αυτή τη σχολή, ο Mike και ο αδερφός του, Ray Menger. Πολλοί άλλοι, αυτοί είναι οι βασικοί που το έχουν μιλήσει, ο Dorian Yates, 6 φορές πόσο έχει βγει Mr. Olympia. Κοιτάξουμε και έξω να δούμε, μην έρθει κανένας, είναι και η συννεφιά έξω πάλι. Dorian Yates, Casey Vieta, if you remember him. Ποιος ήταν ο άλλος? Skip LaCour. Αυτά είναι τα μεγάλα ονόματα που το έχουν πει. Οι άλλοι δεν το έχουν πει, αλλά κάνουν τα ίδια. Και ακόμα και ο Ronnie Coleman πολλές φορές γυμνάστηκε με αυτό το είδος. Το σχέδιο. Μιλάμε να κάνεις όγκο χωρίς να πάρεις στερόιδς. Τι να κάνω, ρε Νίκο, πολύ γυμναστική, λίγη. Όσο πιο λίγη κάνεις γυμναστική, γερά όμως όταν την κάνεις, γερά. Training hard. Training hard. Πες το μαζί άλλη μια φορά, πες το κι εσύ. Σκληρά να γυμναστείς. And training short. Training short. Κοφτά. Λίγο. Και go home. Eat, sleep and grow. That's οι τρεις μαγικές λέξεις. Άρα, γυμνάζομαι λίγο, πολύ σκληρά. Πολύ σκληρά. Δηλαδή πάω να δουλέψω και να βγάλω διαμάντια και να φύγω. Δεν πάω να κάτσω να ξύνω τις πέτρες όλη μέρα και όλη νύχτα, αν μήπως βρω ένα διαμαντάκι. Λοιπόν, το διαμάντι είναι εκεί, σε περιμένει. Λοιπόν, μεγάλα body parts, πλάτη, πόδια, 4 ασκήσεις. Θα τα πούμε τη σειρά, τις είπαμε τις ασκήσεις στην πλάτη. Τα πόδια δεν είναι σήμερα η ώρα. Αν και δεν με ενδιαφέρουν και πολύ τα πόδια, εμένα τουλάχιστον, αλλά είναι μέσα στο πρόγραμμα της γυμναστικής. Το πόδι είναι πολύ δύσκολο πράγμα για να το φτιάξεις. Θέλει και δίαιτες, όπως λέμε, θέλει τη γυμναστική καλή. Γιατί, όταν φτάσουμε τα πόδια, θα μιλήσουμε για τα πόδια. Γιατί βλέπεις άλλους που κάνουν με 180 και με 200 κιλά πόδια και δεν έχουν πόδια. Και η απορία μου είναι μία, γιατί ρε παιδιά κάνετε γυμναστική για πόδια, αφού δεν κάνετε πόδια. Θα τα φτάσουμε στα πόδια αυτό, τα πούμε. Λοιπόν, είπαμε στήθος, αλλά πάλι δεν θα μιλήσουμε για στήθος σήμερα, γιατί η ώρα περνάει και δεν θέλω να σας ζαλίζω και να σας μπερδεύω. Σε να δείτε, να δω. Έχουμε μάθει όλοι από το YouTube και από το Facebook, να δούμε. Τι είναι μετά, δείξει το άλλο μετά, το άλλο. Βάζει ένας ένα κήρυγμα 3 ώρες να μιλήσει για ένα θέμα και εμείς πατάμε fast forward το κουμπάκι. Να δούμε τι στο τέλος, τι έγινε. Στο τέλος λέει πέταξε πεταλούδα. Και χάσαμε τις 3,5 ώρες. Δεν είχαμε υπομονή να το ακούσουμε όλο. Δεν γίνονται έτσι τα πράγματα. Εγώ δεν τα πιστεύω αυτά, ούτε τα εγκρίνω. Λοιπόν, θα μιλήσουμε σήμερα για τα sets, τα reps και τις exercises. Τρεις ασκήσεις, θα μιλήσω σε γενικές γραμμές. Δεν θα μιλήσω για τι είναι για την πλάτη, τι είναι για το ποτήρι, τι είναι για αυτό, τι είναι για εκείνο. Γενικές γραμμές. Λοιπόν. Είναι λίγο σκοτάδι, αν είναι ρομαντικά, δεν χρειάζεται να φαινόμαστε και να φαίνονται και ελιές, αν έχουμε καμιά ελιά εδώ, να φαίνεται και το μουστάκι. Δεν μου αρέσουν αυτές, γιατί οι κάμερες σε φέρνουν πολύ κοντά. Δεν πάμε για μανικέν, πάμε να πούμε ορισμένες αλήθειες. Λοιπόν, ας πιάσουμε τις τρεις ασκήσεις. Ή και τέσσερις, δεν έχει σημασία, μιλάω γενικά. Λέει ο άλλος, μα ρε Νίκο, μου λέει κάτι, το έχει πει, μου το έχουν πει. Μα 9 μόνο sets. Μία άσκηση. Πιάνεις μία άσκηση. Αυτή. Θα κάνεις 3 sets. 3 φορές θα μπεις στην ίδια άσκηση αυτή. Πριν αλλάξεις άσκηση, να πας στη δεύτερη άσκηση, να κάνεις 3 sets και να πας στην τρίτη άσκηση και να κάνεις 3 sets. Και μου λέω, μα 9 sets. Δεν είναι αρκετά, ρε παιδί. Μάλλον κάνουν 20. Έχω πέσει σε αυτήν την περίπτωση. Να κάνω εγώ ίδιος 20 sets. Τρελάθηκα. Δεν άντεξα παραπάνω από μια εβδομάδα. Άλλοι 15 με 14 γύρω φέρνουν. Οι πιο λογικοί σταματάνε στα 12 με 13. Οι πιο λογικοί.
Εμείς που δεν είμαστε λογοί κατεβαίνουμε στα 9. Μα 9, μα δεν είναι 9 βρε κακομύρι. Δεν είναι 9. Δεν είναι 9. Κάτσε πάλι όποιο πίσω, λίγο πιο φως εδώ. Δεν είναι 9. Τότε τι είναι, αφού δεν είναι 9. Είναι περισσότερο από 9. Αλλά τα 9 είναι τα working sets. Αυτά δηλαδή που σε βοηθάνε να φτιάξεις το σώμα σου. Τα άλλα είναι ζεστάματα. Για να το αναλύσω, πρέπει να το αναλύσω. Είπα τα πόλα σήμερα σε αυτή την περίπτωση και τελειώνουμε. Πιάνεις αυτήν την άσκηση. Όλα αυτή πιάνω γιατί είναι η πιο εύκολη. Και λες θα κάνω 3 sets. Δηλαδή 3 sets σημαίνει 3. 3 sets. 3. Αυτό ήταν. Τελείωσε. 3. Δεν είναι 3. Όταν ξεκινήσεις την πρώτη άσκηση της ημέρας, από τις 3 ασκήσεις την πρώτη, επειδή το σώμα σου είναι, όσο και να το έχει ζεστάνει, είναι παγωμένο, τα κόκαλα εδώ, τα κρέατα, το κάθε τι, οι τέντονες από μέσα κλπ. Θα κάνεις 15 με την μπάρα. 15, 18, κάνει 20, δεν σου μιλάει κανείς πώς θα κάνεις. Την αφήνεις, ξεκουράσει κανένα λεπτό γιατί δεν έχεις ξεκουραστεί και πολύ. Μπαίνεις πάλι, κάνεις καμιά δωδεκαριά, μπορεί να έχεις βάλει και λίγα, κάνα 2 κιλά επάνω, 5. Και μπαίνεις και τρίτη φορά, άμα θέλεις, θα επαναλαμβάνω, 2 είναι καλά, 3 είναι πολύ, αλλά άμα θέλεις μπαίνεις και κάνεις. Αφού τελειώσει, τώρα θα κάνεις 3 sets. Τώρα μετράνε, τα άλλα δεν μετράνε. Άρα, άμα θες να μετρήσουν και τα άλλα, έχεις κάνει 3 sets. Και 3 τα warm-ups, 6. Μπαίνεις στη δεύτερη άσκηση. Η δεύτερη άσκηση δεν χρειάζεται 3 warm-ups. Δεν χρειάζεται κανένα warm-ups. Αλλά, σου δίνω την αυτή για να μην πάθεις κάποια ζημιά, σου δίνω το authority, την εξουσία, να κάνεις ένα warm-up set σε κάθε άσκηση. Ένα. Και όχι warm-up με βαρύ. Και αυτό καμιά 12-13 όσο πας. Αυτό λέγεται, δεν θέλω να το αναφέρω όπως λέει, και το έχει πει κάποιος άλλος, μην πει ότι του το κλέψα εγώ όπως το λένε, αλλά εγώ το είχα ανακαλύψει, ότι επειδή αλλάζεις άσκηση, η δεύτερη άσκηση μπορεί να είναι, ας πούμε, flies, ή incline, ή κάτι άλλο, μπορεί να είναι έτσι, ή άλλη, επειδή το σώμα πάλι δεν είναι συνηθισμένο στην καινούργια άσκηση, του δίνεις ένα σετάκι να καταλάβει τι θα κάνει. Του ανοίγεις τα μάτια, λες αυτό θα κάνουμε τώρα. Και μπαίνουν τα κόκαλα στη θέση τους για αυτή την άσκηση. Και μπαίνεις στα άλλα 3. Τα 3 καλά walk sets. Και αφού τελειώνεις αυτά, πας στην επόμενη άσκηση, την τρίτη, ένα. Εάν χρειάζεται. Μερικοί δεν κάνουν κανένα. Άμα είσαι δρομένος και είσαι ζεστός, κάνεις κανένα 2 push-ups, δεν χρειάζεται κανένα. Οπότε 3 και τελείωσες. Στο τι μετράμε, 3 και 3, 6. Μάλλον ας το τρίτο. Θα βάλουμε 2 την πρώτη άσκηση. 2. 2 τα warm-ups. 3 ήταν, αλλά είπαμε 2. Ας το. 2 και 6 και 3, sorry. 3 sets. Τα καλά. Και 2 warm-up. 5. Και η δεύτερη άσκηση, άλλα 3. 6, 7, 8. Και ένα warm-up. 9. Η τρίτη άσκηση, 3 και ένα γουμάπ, 10, 11, 12, 13. Και άμα κόψεις κάνα 2 έτσι τα γουμάπς, 12. Είδες ότι δεν είναι 9 και είναι 12. Άρα κάνεις πολύ. Αλλά είπαμε είναι γουμάπς. Δεν είναι βαριά. Το καλό, η καλή δουλειά, εγώ μιλάω για την καλή δουλειά, είναι 9. Να το θυμάσαι. Και 3 ασκήσεις από 3 sets. Το καθαρίσαμε αυτό. Τώρα, 4 ασκήσεις, 4 εξερσάσεις, άμα θες να κάνεις την πλάτη, τότε φτάνουμε και τα 15 sets. Αλλά τα warm-up sets, again, θα είναι με μία άσκηση παραπάνω, θα πάνε 12 για την πλάτη και 12 για τα πόδια. Εντάξει, τι ώρα είναι. 14 λεπτά. Λοιπόν, θα θέλω να το σταματήσω αυτό, ποτέ δεν σταμάτησα 14 λεπτά, άλλα με πάνε 25-30. Αλλά δεν θέλω να σας μπερδέψω πια, γιατί άμα πούμε και το στήθος τώρα, θα τα κάνουμε ένα τουρλού μαντιάμ
πως τα λένε οι Τούρκοι, και θα γίνει αλαλούμ. Θα τα μπερδέψουμε όλα και δεν γίνει τίποτα. Λοιπόν, καλό είναι να σταματήσουμε εδώ. Δεν πιστεύω να έχετε κάποια ερώτηση, τα έχω αναλύσει όλα. Καλό ζέσταμα στην αρχή, καλό stretching στο τέλος και βουαλά, κοιτάς και το ρολόι, παρακολουθείς, όχι με μανία, να, όταν ξεκινήσεις 7 η ώρα, ας πούμε, γυμναστική, 7 και 45, δηλαδή 8 παρατέταρτο, πρέπει να αρχίσεις να τελειώνεις, πρέπει να έχεις τελειώσει. Αλλά άμα σε πάρει ακόμα και 5 λεπτά, εντάξει, ρε παιδιά, δεν κάνουμε κανένα συμβόλαιο, μας πήρε 5 λεπτά παραπάνω, έτσι θα γίνει, δεν πεθάνουμε κιόλας. Λοιπόν, ας πάει και 50. Μετά μην ξεχνάς ότι έχεις και 10 λεπτά stretching. Άλλοι μετά αυτό κάνουν και aerobics, κάνουν και μισή ώρα treadmill. Δεν το συνιστώ αυτό για πάντα. Μιλάμε για όγκο. Άμα μιλάμε για να μην έχεις όγκο, να μην κάνεις όγκο, δεν σε νοιάζει ο όγκος, τότε πάνε κάνει και αυτό. Γιατί μην ξεχνάτε ότι κάθε φορά που κάνετε aerobic, χάνετε πάχος και κρέας. Treadmills και τέτοια. Οπότε, δεν μας συμφέρει όταν θέλουμε να κάνουμε όγκο, να κυνηγάμε πολύ πολύ το τρέξιμο. Δεν είμαστε μαραθωνοδρόμοι. Ούτε 100 μέτρα, 200 μέτρα, 800 μέτρα ή 10.000 μέτρα τρέξιμο. Είμαστε bodybuilders. Μην ξεχνάτε ότι το bodybuilding είναι, εάν το κάνεις λάθος και εάν το κάνεις από την πλευρά την οποία κάνουν οι άλλοι και ό,τι έχεις και δεν έχεις να βάλεις όλα πάνω και να ρίξεις, να σπρώξεις, να προσέχεις, γιατί είναι πολύ, οι bodybuilders έχουν πολύ μεγαλύτερες ευκαιρίες να πεθάνουν από καρδιά από οποιονδήποτε άλλο στον κόσμο. Λοιπόν, καρδιακή προσβολή και άλλες καρδιακές ανεπάρκειες έρχονται στο bodybuilding, ειδικά από τα πολλά βαριά βάρη που κάνουν. Και από όλα αυτά. Είναι δηλαδή vulnerable, θα λέγαμε. Είναι έτοιμοι για να πάθουν οτιδήποτε. Λοιπόν, κάποια μέρα θα θέλω να σας μιλήσω για τον προστάτη. Γράφτε μου σας παρακαλώ από κάτω, talking about that, και θα το κάνω πολύ σύντομα. Για prostate enlarge, δηλαδή μεγάλωμα του προστάτη, το οποίο το έχουν, πιστεύω εγώ, και δεν μιλάνε, κανένας δεν μιλάει, μουσίτσες όλοι. Πάνω από 30, πάνω από 40, όλοι έχουν, παρόλο που λένε ότι είναι για γέρους αυτή η αρρώστια, λάθος, δεν είναι αρρώστια, είναι enlarge. Μεγαλώνει ο προστάτης στην ουρήθρα και ο άνθρωπος δεν μπορεί να πάει κατευθείαν στο μέρος, να κάνει το νερό του και το κάνει λίγο πιτσιλιτά. Οι γυναίκες έχουν άλλα προβλήματα πάλι με τη μήτρη και τα εντομήτρια, αλλά θα σας πω μια πείρα επάνω σε αυτό, για να μην την πατήσετε, γιατί πρέπει να προσέξετε και ένα άλλο πράγμα στον προστάτη, που είναι γενικό, πεθαίνουν πάρα πολλοί, χιλιάδες το χρόνο, ειδικά στην Αμερική. Και μεγάλοι ηθοποιοί όπως ο Ντενίρο και άλλοι έχουν περάσει, άλλοι έχουν πεθάνει, μεγάλα ονόματα, δεν θυμάμαι τώρα, όλοι από τον προστάτη έχουν πεθάνει. Γιατί πιάνεις και κάνσα από αυτό το πράγμα, όπως το στήθος κλπ. Λοιπόν, εάν θέλετε να σας αναλύσω από πλευράς δικής μου προσωπικής τον προστάτη, γράφτε μου από κάτω στα κόμματα. Αν δεν μου γράψετε, ίσως πάλι το κάνω μια μέρα. Αλλά θα πάει καιρό. Αν μου γράψετε 2-3, ότι ναι, να σας πω για τον προστάτη, θα σας το αναλύσω τόσο καλά που θα πάτε αύριο να κοιταχτείτε. Θα ξέρετε όμως τι θα ζητήσετε και τι θα δείτε, γιατί και αυτό είναι μέσα στο bodybuilding το πρόβλημα. Πιο πολλοί bodybuilders έχουν προστάτη, πιο πολλοί bodybuilders έχουν δυσκύλια, πιο πολλοί από όλους τους άλλους τους ανθρώπους. Πιο πολλοί bodybuilders πεθαίνουν οι νέοι, νεότεροι και όλα αυτά τα οποία, ρε παιδιά, αποφασίσαμε να κάνουμε ένα σπορτ στη ζωή μας. Αποφασίσαμε να κάνουμε λίγο μπρατσάκι. Δηλαδή πρέπει να τρελαθούμε, πρέπει να πεθάνουμε, λέει ο άλλος. Ναι, αλλά έλα όμως που το κάνουμε πούς εκεί που δεν πρέπει, λέει ο άλλος. Προχτές, σήμερα μιλώντας για αυτό το κύριο που αυτό, για τα steroids, άλλος ένας πέθανε προχτές Πολωνός. 37 χρόνια, μα 37 ή 39, νομίζω 37. Μα τέτοια ηλικία, παντρεμένος με παιδάκι και πέθανε. Γιατί? Και η απορία που ρωτάνε μερικοί είναι, καλά ρε Νικό, πώς άλλοι παίρνουνε, να μην πούμε ονόματα τώρα και ζουν ακόμα και είναι 75 και 80, πως ο Ed Giuliani, Eddie Giuliani, πέθανε πριν από κάνα 2-3 εβδομάδες. Αυτός που στο Pumping Iron, άμα θυμόστε, που ήταν όταν ο Άρνος Βατζενέγκα,
πήγε στην παραλία μαζί με τον Ed Corney και τους άλλους, έτρεξε ένας πιτσιρικάς κοντός, ένας έτσι καμπουρωτός, έτρεξε και επίληξε στην αγκαλιά του Σβατζενέγκερ και ο Σβατζενέγκερ το κράτησε, λες και κρατούσε κανένα παιδάκι έτσι. Αυτός είναι ο Ed Giuliani, 87 χρονών. 80, αυτός. Και λέει ο άλλος, μα καλά, αυτός γιατί πήγε 87 χρονών, το genetics είναι και ο άλλος πέθανε 37. Τι γίνεται, δεν μπορώ να σας απαντήσω αυτό γιατί δεν έχω ασχοληθεί με τα steroids, αλλά πιστεύω, κάποιος μου είχε πει και έχω βάλει στο μυαλό μου, ότι τι γίνεται είναι με τα steroids, ότι υπάρχουν φτηνά και ακριβά. Μια θεωρία, μιλάμε θεωρίες. Α, Έλληνες εμείς, μόνο θεωρία έχουμε, τίποτα άλλο, που πράξη δεν έχει κανένας τίποτα. Θεωρία, όχι εγώ βέβαια, όχι σε όλα τουλάχιστον. Λοιπόν, φτηνά, μου λέει κάποιος κάποτε για ένα μεγάλο bodybuilder Mr. Olympia, λέει αυτός, δεν ξέρω αν αληθεύει, εντάξει, θεωρία. Όχι θεωρία, αυτό είναι, το έχω ακούσει. Αλλά maybe Radio Revilla, maybe όχι. Το πιστεύω. Αυτός λέει, χρειάζεται, μεταχειρίζεται 60.000 δολάρια, που είναι κάπως 70.000 ευρώ, το χρόνο για να πάρει φάρμακα. Και για να βγει, of course, Mr. Olympia και μεγάλα πράγματα. Γιατί όταν πήγε Mr. Olympia, παίρνει ένα εκατομμύριο μόνο τη βραδιά εκείνη, βάλει τι άλλα έχει πάρει, και άλλα, κάτι αυτοκίνητα που κάνουν 200-300.000 δολάρια και διαφημίσεις, μπλουζάκια, πασαπόρτ. Τα τερά τους παίρνουν. Παίρνουν 5 εκατομμύρια, δεν ξέρω πόσα παίρνουν από όλη την ιστορία. Λοιπόν, για να χαλάσει 60.000 δεν είναι τίποτα. Τώρα, η άλλη φτωχολογιά που τη βάζουν την ένεση στα γυμναστήρια, στους καμπινέδες μέσα, σαν τους dry gadics, αυτή είναι dry gadics. Αξιολούνται στερόιδες δεν παίρνουν. Βρίσκεις ένα dynaball, ένα χαπάκι, ένα αυτό, χλάπα κάτω εκεί, επειδή σου πήρε άλλος 50 δολάρια, ωραία, θα κάνω φόρε, μπορώ να πληρώσω 200 την εβδομάδα ή 100 την εβδομάδα ή 30, ένα μικρό ποσό ή μια ένεση αυτή γράφει πάνω. Εδώ τα εμβόλια που ακούμε στον κόσμο που βάζουν, όλες τις φορές τα εμβόλια, για όλα τα εμβόλια μιλάω. Δεν ξέρουμε κατά πόσο έχουν μακροζωία ο άνθρωπος μετά άμα το βάλει. Φαντάσου πόσο μάλλον, στερόιδες τέτοια που τα βγάζουν στο Μεξικό και τα πουλάνε. Αν πας στο Μεξικό, μπορεί να πεις μέσα στο Μεξικό αληθινά. Μπαίνεις σαν φαρμακείο και του λες: θέλω αυτό το στερόιδες, θέλω εκείνο, θέλω το Λούσταζεν, Ζάσταζεν, Γκούτσαζεν, και όλα αυτά φέρνουμε εκείνο, πάρε ένα πεντάρι, τα παίρνεις και κλούπα κλάπα, μπούμπα μπούμπα και τα βάζεις γύρω σου όπου να είναι, από πισινό μέχρι μυαλό. Δεν σου απαγορεύουν, είναι legal. Αυτοί οι άνθρωποι φυσικά είναι, τα βάζουν στα καράβια, Κινέζοι, ο ένας ο άλλος, τα στέλνουν όπου να είναι, έχουν τη στίκα επάνω, βρίσκει βλάκα, βλέπεις τη στίκα και βάλει τρεις δόσεις την ημέρα, μία στον αφαλό, μία στον πισινό και μία στα μάτια, και είσαι έτοιμος λοιπόν να γίνεις θηρίος σαν τους Βατζενέγκερ. Και όπως τους βλέπεις περισσότεροι δεν έχουν γίνει τίποτα. Βάζουν στερόιδες και δεν γίνεται και τίποτα. Παίρνεις μία κάτι λίγο και κοκκινίζεις. Άμα δεις άνθρωπο στο γυμναστήριο που φαίνεται από την πίλδα και είναι κόκκινο το σώμα του, ροζ. Άμα είναι λευκός ο μεναράπης δεν φαίνεται το ροζ. Ροζ. Και έχει σπηριά, η πλάτη του, σπηράκια αυτά τα βγάζουν στο πρόσωπο. Και στο πρόσωπο μπορεί να έχει. Και στην πλάτη μπορεί να έχει. Γεμάτη πλάτη σπηράκια και ροζ. Σαν χτυπημένο χταπόδι. Να ξέρεις ότι ο άνθρωπος αυτός τραβάει ενέσεις που σπάει καρύδια. Λοιπόν. Σας έδωσα και ένα άλλο δείγμα να καταλάβετε. Λοιπόν, μέχρι εδώ έχουμε μιλήσει 23 λεπτά. Ο Θεός να είναι μαζί μας. Καλά μιλήσαμε, νομίζω καθάρισα ορισμένα πράγματα. Άσε μου την ευκαιρία την άλλη φορά, αν δεν βρω κάτι άλλο. Και όπως είπα, αν δεν σας ενδιαφέρει ο προστάτης, που είναι απαραίτητο, απαραίτητο να το μάθετε, και δωρεάν, στείλτε μου από κάτω, γράψτε μου. Εντάξει, άντε, γεια σας λοιπόν, και καλή αντάμωση μέχρι την άλλη εβδομάδα.